Το όφι με τον Κουτσιανικούλη που έχει έρθει δεξιά πλέον και αριστερά ο Μάνος. Βουό περνάει για τον Μαχαίρα. Μαχαίρας ξανά για τον Κουτσιανικούλη. Κουτσιανικούλης για τον Μάνο. Γκολ όφι. Γκολ όφι 1-0 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 45ο λεπτό. Κινήθηκε η άμυνα του Άρη. Και ο όφι που δεν πρέπει να τον υποτιμά κανείς επιθετικά πέτυχε τον γκολ. Ενώ δεν ήταν ο καλύτερος του πρώτου ημιχρόνου, κοιτάξτε πόσο ωραία άλλαξαν την μπάλα οι παίκτες του όφη. Αυτό που έχει γίνει και σε άλλα παιχνίδια. Και οι κερκίδες έχουν αρπάξει φωτιά. Γι' αυτό το γκολ από τον Μάνο στο 45. Ο πρώτος σκόρερ της Football League, 17 γκολ. Ξαναβλέπετε πόσο ωραία άλλαξαν την μπάλα. Κοιτάξτε, πάρα πολύ ωραία η μπάλα στον Μάνο. Και το γκολ για τον Όφη με τη λήξη του ημιχρόνου. Ξανά η μπαλιά, περνάει, λασέ, γκολ τόσο απλά, τόσο όμορφα. Σε αυτή την ωραία εναλλαγή της μπάλας για τον Όφη. Βέβαια, offside δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, γιατί σηκώθηκε ένα χέρι από ένα παίχτη του που βγαίνει μόνος με τον Σόουζα. Θα βγάλει και τη σέντρα εκεί που είναι ο Βουό. Βουό, η μπάλα του λίγο προς τα πίσω. Κοντρολάρει Βουό, θα κάνει το σούτ, γκολ! 2-0 για τον Όφη με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 47 ο Όφη κάνει το 2-0 με το Βουό σε αυτή την ωραία αντεπίθεση και βάζει τις βάσεις για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Είπαμε ότι είναι μια ομάδα που καμιά δεν πρέπει να την υποτιμήσει επιθετικά. Με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήρθε το 1-0 με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το 2-0 και πλέον ο Άρης σηκώνει ένα βαρύ φορτίο. Ξαναβλέπουμε τη σέντρα, Βουό κάνει το κοντρόλ, γυρίζει, κρατάει την μπάλα, θα κάνει και το σούτ. Θα βρει η μπάλα λίγο στο πόδι του Ιντζόγλου και στο δοκάρι και θα καταλήξει στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου. Ξαναβλέπουμε τη φάση, Βουό μόνος του θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα βρει και στο δοκάρι θα καταλήξει μπάλα από τον Λεάλ, από άλλη κάμερα. Ωραίο το κοντρόλ. Βλέπετε την κόντρα, η μπάλα στο δοκάρι, 2-0. Και δεν έχουν τις επιθυμίες των φιλάθλων, δεν έχει φύγει κανένας από το γήπεδο. Οι παίκτες του Όφη ζητάνε από τον κόσμο να σταματήσει να μην φωνάζει, κάτι λένε, κάτι ετοιμάζουν μάλλον. Όφη λοιπόν που κέρδισε τον Άρη 2-0. Βρίσκεται πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα της Football League και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία. Μαθηματικά βέβαια ακόμα δεν την έχει κερδίσει, αλλά με 13 βαθμούς διαφορά από την τρίτη, την Δόξα Δρόμος που αγωνίζεται αύριο. Το βαρύ αυτό να γίνει 16. Βλέπει διαφορετικά πλέον τα πράγματα και βλέπει και σίγουρη την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία μαζί με τον μεγάλο του αντίπαλο σήμερα, τον Άρη. Ο Άρης ο οποίος μπορεί να έχασε 2-0, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που είχε ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτός που κέρδισε ήταν ο Όφη